δεν έχουν λειτουργήσει αυτά τα τρία χρόνια που υπάρχει ή έχουν κάποια προβλήματα. Παράδειγμα, θα σας πω, μια και με ρωτήσατε και τον κύριο Κουκουλόπουλο, ήμασταν σε μια επιτροπή που μετείχε ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο οποίος μου είχε πει τότε χαρακτηριστικά ότι τίποτα δεν είναι ταμπού και όλα θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Μια και με ρωτήσατε για τον κύριο Κουκουλόπουλο. Και λογικό είναι να δούμε σε ένα νομοθέτημα το οποίο έχει εφαρμοστεί τρία χρόνια, καινούριο πράγμα, τι έχει λειτουργήσει, τι δεν έχει λειτουργήσει, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και αυτό με βάση πια μια συζήτηση διακομματική, όπου εδώ δεν χωράνε κομματικοί ανταγωνισμοί. Εδώ, στο ζητούμενο αυτό. Στο πώς θα φτιάξουμε τις τοπικές κοινωνίες έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές για τον πολίτη. Γιατί είναι η πρώτη επαφή του πολίτη με το κράτος. Αν λοιπόν εκεί δεν μπορέσουμε να συνενέσουμε, που δεν υπάρχουν αντιπαλότητες και συμφέροντα. Κύριε Μιχελάκη, και μέσα στο πλαίσιο αυτό, αν θέλετε, ήταν και το θέμα του εκλογικού νόμου. Θα το συζητήσουμε, θα το δούμε. Αν βγει από την Επιτροπή και προκύψει αυτό, θα το συζητήσουμε. Ή αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Καμπουράκη, αν προκύψει θέμα. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε, ας πούμε, το θέμα του ένα νησί, ένας δήμος. Ναι. Δηλαδή, ένα από τα άρθρα, ας πούμε, του Καλλικράτη ήταν ότι κάθε νησί έπρεπε να είναι μια δημοτική ενότητα. Παράδειγμα όμως τώρα εδώ. Νησί, παύλα, δήμος. Νάξος, ήταν, νησί. Συγγνώμη, ναι. η Λέσβος, για παράδειγμα, ναι. είναι το τρίτο νησί στη χώρα. Ναι, αλήθεια. Έτσι. Και είναι και το Αγκίστρι. Σωστό. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Και εδώ να δούμε τώρα και τη λογική για να με ρωτήσατε. Επειδή έγινε μια συζήτηση για το θέμα των πέντε μεγάλων νησιών, έτσι, Ρόδος, Λέσβος, Σάμος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, να γίνει μια συζήτηση, να έσπαγαν αυτοί οι Δήμοι, γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες κατοίκων ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Και προσέξτε, αυτά τα πέντε νησιά που σας λέω είναι παλιά απόφαση των δημάρχων, του οργάνου τους, οι οποίοι είχαν αναφέρει. Ο κύριος Ασκούνης το έχει πει χαρακτηριστικά για τα πέντε μεγάλα νησιά, παλιότερα. Τώρα η ΚΕΔ έχει μια αντίθετη άποψη. Μπορούμε να δούμε και αυτό. Είναι τεχνικό το θέμα. Αλλά έτσι. Τεχνικό, με συγχωρείτε. Για σκεφτείτε λίγο, να σας κάνω μια σύγκριση. Να σας πω όμως κάτι. Να σας πω κάτι. Εδώ δεν είναι να αποδομήσουμε ή να φτιάξουμε κάτι, είναι να το βελτιώσουμε από τη στιγμή που θα κάνουμε. Όχι πριν τις δημοτικές εκλογές αυτές. Αυτό είναι τώρα, δεν είναι. Αυτό σας λέω είναι μια διακομματική όχι, επιτροπή. Άλλο είναι αυτό. Εάν μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Δεν πάμε για τώρα. Εγώ το λέω καταρχήν, λέμε να φτιαχτεί μια διακομματική επιτροπή και δεν αυτή. Ωραία. Η επιτροπή απλώς. Συγγνώμη, έχει σημασία. Να το ρίξουμε σε μια επιτροπή για να το θάψουμε. Εντάξει. Να το βάλουμε σε μια επιτροπή να κάνουμε έναν διάλογο, να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλες τις απόψεις και να φτιάξουμε κάτι καλό. Συγγνώμη για τα νησιά. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πω ένα παράδειγμα, το Ρέθυμνο. Είναι μικρότερο σε έκταση από τη Λέσβο. Έχει πολύ λιγότερους κατοίκους. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 11 δήμους και γίνανε 5. Η Λέσβος είχε 13 και έγινε ένας. Σας λέω. Ναι, όχι, υπάρχουν θέματα. Εντάξει. Γιατί στη Ρόδο. Επίσης. Ναι. Και υπάρχουν και θέματα άλλα, έτσι, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Λειτουργεί αυτό το σύστημα? Δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορούσε να προτείνει κάποιος, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι για μητροπολιτικές λειτουργίες θα μπορούσαν να είναι ενωμένες, μια ιδέα λέω τώρα έτσι. Οι μητροπολιτικές λειτουργίες στο νησί θα μπορούσαν να είναι ενωμένες και από εκεί να υπάρχει μια ξεχωριστή αυτή για να μπορεί μια να. Μια αποκέντρωση, α πούμε. Εντάξει, αυτά θα τα βρείτε. Εκεί είναι τεχνικό θέμα. Προσέξτε και το λέω με τη λογική. Ρωτάω για να ξέρει ο κόσμος, οι εκλογές που έρχονται σε λίγους μήνες θα γίνουν με το ισχύον καθεστώς όπως είναι, έτσι. Δεν θα αλλάξει τίποτα δηλαδή από την κατάσταση. 25 Μαΐου. 18 και 25, οι δύο Κυριακές. 18 και 25. Ούτως ή άλλως αυτό, αν θέλετε, προσδιορίζεται και λόγω των ευρωεκλογών. Δηλαδή ο Καλλικράτης, όταν έγινε η αλλαγή, για λόγους και οικονομίας, κανόνιζε να συμπίπτουν οι ευρωεκλογές με τις αυτοδιοικητικές. Ναι, ναι. Οι σχολικοί φύλακες θα βρουν δουλειά? Αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει. Οι ανάγκες έχουν μπει στην κινητικότητα και από εκεί πέρα, ανάλογα από τις ανάγκες που θα προκύψουν από άλλα υπουργεία, παράδειγμα, εμείς έχουμε έναν ορισμένο αριθμό ανθρώπων που χρειαζόμαστε για να στελεχώσουμε τα καταστήματα μετανάστευσης. Κάποιοι άνθρωποι θα προσληφθούν από εκεί. Υπάρχει κάποια εξαγγελία και από το Υπουργείο Υγείας για τραυματιοφορείς, για παράδειγμα. Εκεί θα δούμε τις ανάγκες και θα δούμε πόσοι θα προωθηθούν. Οι δημοτικές αστυνομικοί, νομίζω, οι περισσότεροι απορροφήθηκαν, έτσι δεν είναι? Υπάρχει, αν θέλετε, ζήτηση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, διότι η ελληνική αστυνομία έχει ανάγκη από ένα συγκεκριμένο αριθμό μεγάλο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για εξωτερικούς φρουρούς στα σοφρονιστικά καταστήματα, όπως επίσης και στα δικά μας καταστήματα της μετανάστευσης, τα οποία θα λειτουργήσουν. Παρότι υπάρχουν παράπονα, οι περισσότεροι
πάνε να είναι πάνω από το 90%. Έτσι, έτσι, είναι πάνω από το 90%. Καταλαβαίνω. Παρότι υπάρχουν πάρα πολλά και εκεί, με τους σχολικούς φύλακες δεν είναι πάνω από το 90%. Ναι, με τους σχολικούς φύλακες δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά, ούτε κατά διάρκεια. Δεν το ξέρω ακόμα. Πρέπει να δούμε το ενδιαφέρον που θα προκύψει από άλλες υπηρεσίες για να μπορέσω να σας πω νούμερα. Το λέω το άλλο, ακούστε να σας πω. Επειδή συγκεκριμένα υπουργεία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ήδη νομίζω ότι κάποιοι από τους δημοτικούς αστυνομικούς που έχουν οικονομικά προσόντα, έχουν πτυχία οικονομικά κτλ. Έχουν πάει ή θα πάνε τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Που υπάρχει και ζήτηση στους ελεγκτές και ελεγκτές κτλ. Είναι πολύ μεταδακτορικό σε πληροφορώ. Ναι. Αλλά οι σχολικοί φύλακες πώς θα μπορέσουν να στελεχώσουν, είναι αυτό το επίπεδο. Παράδειγμα, τραυματιοφορείς. Ο τραυματιοφορέας δεν χρειάζεται προσόν και ιδιαίτερα προσόντα τέτοια. Μια εκπαίδευση. Χρειάζεται μια εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών που πρέπει να έχουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο οποίο είναι και. Άλλες διαθεσιμότητες, κινητικότητες κλπ. Θα υπάρξουν στο Υπουργείο. Σε φορείς έχουμε το θέμα, έχουμε το θέμα, το θέμα το μεγάλο της διαδημοτικής εθελοντικής κινητικότητας. Συμφωνήσαμε με τους δημάρχους να προχωρήσουμε στην εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα, δηλαδή να μπορέσουμε να δούμε τα κενά που υπάρχουν σε δήμους που θα ενισχυθούν από δήμους που έχουν πλεονάζον προσωπικό, η οποία θα μπορέσει έτσι αν θέλετε να λύσει και το θέμα των μετατάξεων. Αυτός ο τρόπος φιλοδοξούμε να είναι ένα μόνιμο εργαλείο το οποίο να ρυθμίζει την κινητικότητα ανάμεσα στους δήμους ή τις περιφέρειες που θα καλύπτει τις ανάγκες που θα δημιουργούνται. Γιατί μην ξεγελιάστε, αυτή η κινητικότητα θα λύσει το πρόβλημα τώρα. Στο μέλλον μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Λόγω συνταξιδοτήσεων, λόγω αποχωρήσεων. Άρα να είναι ένα εργαλείο το οποίο να λειτουργεί μόνιμα. Ότι και αυτό είναι καλό για εσάς. Τώρα συνειδητοποιώ ότι είναι τα πρώτα Χριστούγεννα εδώ και πολλά χρόνια που δεν πάμε με την προοπτική να έχουμε σκουπίδια. Κάθε χρόνο στα μην Χριστούγεννα περίπου γινόταν ένα. Μην το λες, ακόμα έχουμε 11. Εντάξει. Δεν έχουμε. Δεν έχω ακούσει κάποια προοπτική τέτοια. Ακούστε να σας πω. Βάζετε όμως και ένα μεγάλο θέμα, το θέμα των σκουπιδιών. Αυτή τη στιγμή σε περιόδους κρίσης, το κόστος που πληρώνουν οι Δήμοι, άρα ο φορολογούμενος πολίτης, για τη διαχείριση των αποβλήτων, έτσι, είναι τεράστιο. Απορριμμάτων. Και των απορριμμάτων. Είπατε αποβλήτων. Αποβλήτων, παντού είδους αποβλήτων, απορριμμάτων, στερεά, υγρά. Μιλάμε. Ακούστε να σας πω. Δεν είναι θέμα αυτό. Το κόστος σας. Ρωτήστε τους δημάρχους. Ρωτήστε τους δημάρχους τι πληρώνουν στο κομμάτι αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος. Για την αποκομιδή, λέτε. Για τη διαχείριση. Αποκομιδή, την εναπόθεση και από εκεί πέρα το τι θα γίνει. Εδώ υπάρχει και ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τι γίνονται τα σκουπίδια. Διότι υπάρχουν οι μαφίες οι οποίες τα παίρνουν από τις διάφορες πόλεις που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Τα βουτάνε στα φορτηγά και κύριος είδε που πηγαίνουν. Σε φαράγγια, σε ποτάμια, οπουδήποτε αλλού. Έχουν κάνει χωματερές παράνομες σε πολλά μέρη. Δηλαδή αυτό, αν θέλετε, μας προσβάλλει και ως κοινωνία. Αλήθεια. Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργεί είναι τεράστιο. Και μέσα σε περίοδο κρίσης πληρώνουμε τα σκουπίδια χρυσάφι. Έχουν συμμετοχή και δημάρχων γι' αυτό. Ο δήμαρχος, αυτό που θέλει να σας πω κάτι για ένα παράδειγμα. Όχι, στον πύργο, συγκεκριμένα στον πύργο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Είχαμε συζήτηση με τον κύριο Μανιάτη, το αντιμετωπίσαμε και συνεννοηθήκαμε να πάρουμε αυτά τα σκουπίδια και να τα πάμε στην προσωρινά 3.000 τόνοι. Ναι. Η πόλη είναι γεμάτη σκουπίδια. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Μάλιστα. Αν δεν λυθεί τοπικά στις τοπικές κοινωνίες το πρόβλημα αυτό, είναι μείζον θέμα. Ξαναλέω ότι δεν μπορεί η μαφία όπως την περιγράψατε να παίρνει σχολεία μόνη της και να τα πηγαίνει στα φαράγγια. Πρέπει να υπάρχει και συνενοχή, αυτό λέει μα η λογική. Μα κανείς δεν παίρνει. Κανείς δεν λέει σε κανένα. Συγγνώμη, προείσταστε. Ένα λεπτό. Κανένας δεν λέει στον δήμαρχο ότι εγώ θα πάρω τα σκουπίδια και θα πετάξω το φαράγγι. Λέει θα πάρω, έχω συνεννοηθεί να τα πάω στην τάδε χωματερή. Όχι. Και από εκεί πέρα. Κύριος λέτε δηλαδή να μην ξέρει ο δήμαρχος που πηγαίνει. Ναι. Μα δεν ξέρει ο δήμαρχος. Δεν θέλει να ξέρει. Δεν θέλει. Ακούστε να σας πω. Το ζήτημα είναι να λύσουμε αυτό το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα πρέπει να λυθεί κεντρικά. Ήδη και σας λέω για το σκοπό αυτό θα φτιαχτεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ειδική γραμματεία. Πριν έρθουν και οι άλλοι γιατί πολιτικοί, δεν προχωράει. Γιατί θα συνεχίσουμε, κάτσε καιρό, γιατί θα συνεχίσουμε αφού τελειώσαν τα θέματα της αρμοδιότητας του κυρίου Μιχελάκη, θα έρθουν και οι πολιτικοί από άλλα κόμματα για να κουβεντιάσουμε. Να ρωτήσω κάτι τώρα που είμαστε μεταξύ μας. Έχετε μεταξύ καταλήξει ποιο δήμαρχο θα υποστηρίξετε αυτά είναι θέματα που θα τα αποφασίσει το κόμμα. Ναι.
Εσείς έχετε. Εγώ μπορώ να συζητήσουμε μαζί το θεσμικό κομμάτι των Δήμων. Εσείς έχετε πρόταση, άποψη για το ποιος πρέπει. Και ο αρμόδιος υπουργός πάντα. Συγγνώμη, είναι θέμα αρμοδίου υπουργού. Ή είναι θέμα ενός. Ο κάθε πολίτης μας ακούει. Σίγουρα θα έχει στο μυαλό του να ρωτήσει. Άποψη προσωπική μπορεί να έχω. Αλλά την άποψή μου, την προσωπική, αν μου τη ζητήσει το κόμμα. Όταν και αν μου τη ζητήσει το κόμμα, θα την καταθέσω. Να το πιάσουμε αλλιώς. Όχι. Είστε υπέρ των συνεργασιών με το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, με το οποίο συγκυβερνάτε. Είστε κατά. Αν είστε υπέρ, σε ποιο επίπεδο, σε επίπεδο περιφερειών, σε επίπεδο δήμων, τα λέω σωστά. Μπορεί να το κάνουμε και πιο σκληρό ακόμα. Άσε να ξεκινήσει. Άσε να ξεκινήσει, ρε παιδί μου. Απαντώ από το τελευταίο. Αν ο κύριος Σγουρός εκτεθεί στην κρίση του λαού, θα τον κρίνει ο λαός. Ένα το κρατούμενο, γιατί είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές. Καλά, αυτό τώρα δεύτερο. Που λέτε τι είναι. Εκπρόσωπος, ένα δημοσιογράφος. Η θεία θα έδινε κάτι, κάποιο καλύτερο χρησμό. Συγγνώμη, εκπρόσωπος τι νοείται. Δεν είπα κανένα χρησμό. Ο λαός θα τον κρίνει. Εάν εκτεθεί και το αποφασίσει και το δηλώσει, θα τον κρίνει ο λαός. Άρα λοιπόν, 6 μήνες πριν από τις εκλογές, έχει καμία σημασία η γνώμη δικιά μου. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο. Όσον αφορά τις συμμαχίες, οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να τα λύσουν αυτά τα θέματα. Και αν θέλετε, θα σας πω, οι τοπικές κοινωνίες τώρα είμαστε στην εποχή, στη φάση, κύριε Παπαχρήστο, όπου θα πάει το Χ κόμμα, το όποιο, να πει ότι εγώ κρίνω ότι ο οικονομέας είναι καλός, ο Καμπουράκης είναι κακός, ο Παπαχρήστος. Αν τελειώσαν αυτά, ευτυχώς τελειώσαν. Επειδή λοιπόν. Μπράβο, συμφωνούμε. Επειδή έχουν τελειώσει και αν θέλετε ο εκλογικός νόμος. Αν θέλετε ο εκλογικός νόμος, ο οποίο φέρναμε. Και ο οποίος δεν τον δέχθηκαν τελικά. Θα στήριζε αυτό το πράγμα. Να μπορεί κάποιος πολίτης να ψηφίσει και από ένα άλλο ψηφοδέλτιο, το οποίο ιδεολογικά ή σε επίπεδο προσώπων, γιατί μπορεί να διάλεγε τον Α δήμαρχο, αλλά να μην διάλεγε όλους τους δημοτικούς συμβούλους που θα κατέβαζε με το συνέδριο. Καλύτερο θα ήταν αυτό, αλλά δεν έγινε. Πάει αυτό. Ναι. Ωραίο. Φαινόταν λογικό, αλλά δεν έγινε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα να γυρίσουμε.